Χαμόγελο αισιοδοξίας έφερε η φετινή σεζόν για τους εργαζομένους στον κλάδο του τουρισμού μετά από μια αποτυχημένη χρονιά όπως χαρακτηρίστηκε το 2020. Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση στο Παρίσι, που πραγματοποιήθηκε 2 χρόνια μετά, με τους κριτικούς να έχουν ενεργή παρουσία σε αυτή, κατατάσσουν την Κρήτη στην κορυφή ως την αυαρχίδα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Το σλόγγαν αυτό Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία ευτυχώς συνεχίζεται. Επεκτείνεται και στον τουρισμό, και στον τουρισμό. Η Δυτική Κρήτη δυστυχώς δεν θα πιάσει το 60%, αλλά στο 50% πιστεύω έφτασαν. Η Ανατολική όμως Κρήτη το έπιασε, πιστεύω θα το πιάσει το 60%, το κλείσουμε. Δίνοντας το στίγμα της επόμενης τουριστικής χρονιάς, αναφορικά με τις εθνικότητες που έχουν ήδη προγραμματίσει επίσκεψη στο νησί, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης έκανε λόγο για Γάλλους, Πολωνούς και Γερμανούς, τους οποίους αναμένουν στις αρχές Απριλίου του 2022. Όπως τόνισε από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, ήδη υπάρχουν groups που έχουν κάνει κράτηση διακοπών στην Κρήτη. Ήδη υπάρχουν groups τα οποία θα έρθουν αρχές Απριλίου. Η αισιοδοξία καλά κρατεί και στο Ρέθυμνο, που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, η Κρήτη τα πήγε καλύτερα από το μέσο όρο της Ελλάδας. Στην Ελλάδα θα είναι, εγώ αμφισβητώ, θα πιάσουμε το 50% του 2019, δεδομένου ότι το πρώτο εξάμηνο είχαμε πιάσει το 20%. Θετικό αποτύπωμα άφησε η σεζόν και στα μικρά τουριστικά καταλήματα, καθώς το Σεπτέμβριο κατάφερε να αγγίξουν πληρότητα 100%. Ποιο είναι όμως το προφίλ των επισκεπτών, σύμφωνα με τον Γιώργο Χριστοδουλάκη? Οι άνθρωποι που επισκεφτήκαν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το νησί μας φέτος δεν ήταν οι κλασικοί πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο, ούτε από τις βασικές μας αγορές από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι το τέλος. Οι δικοί μας επισκέπτες που στα καταλήματά μας αναγκαστικά θα βγουν στην αγορά, θα ψωνίσουν, θα κάνουν, γιατί οι παροχές στα καταλήματα τα δικά μας, στην πλειοψηφία τους, είναι συγκεκριμένες. Στην Κρήτη το καλοκαίρι δεν τελειώνει, και αυτό γιατί οι κρατήσεις έχουν επεκταθεί μέχρι και τον Νοέμβριο, γεγονός το οποίο συνέβαλε καθοριστικά η ελληνική παρουσία στην Παριζιάνικη Έκθεση. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα ακόμα καλύτερο 2022, με επισκέπτες από χώρες που φέτος λόγω πανδημίας κορονοϊού δεν κατάφεραν να έρθουν στην Κρήτη. Πιστεύω ότι το 2022 θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν.